Δεν ξέρω τι μεταφέρατε. Ξέρω ότι όλοι γνωριζόμαστε στον τόπο αυτό. Εγώ δεν έχω μπει στην πολιτική ούτε ανεπάγγελτος, ούτε ανέστιος. Και μόνο να χάσω έχω από την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Λοιπόν, η σύζυγός μου, όπως ξέρετε, είναι κόρη μιας πολύ γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και είναι συνδικαιούχος στους λογαριασμούς της μητέρας της μετά τον θάνατο του πατέρα της. Αυτό μετέφερα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου προσωπική περιουσία και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου διαδρομή. Είναι προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας πολλών δεκαετιών. Τα ονόματα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι πασίγνωστα και ιδίως σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και θα παρακαλούσα τέτοιου είδους αναφορές και υπαινιγμοί να μην γίνονται, διότι ο καθένας έχει το πρόσωπό του, το όνομά του και τη διαδρομή του. Ποιος υπαινιγμός έγινε, κύριε Αντιπρόεδρε? Είπατε, αν μου έχουν μεταφέρει σωστά αυτά που είπατε, μάλιστα, γιατί δεν σας άκουσα ο ίδιος, ναι, ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν στους λογαριασμούς πολλά χρήματα. Αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι. Ναι, υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι, κύριε Παξεβάνη, ναι, που είναι εκατομμυριούχοι και θα χαρώ αν συμφωνήσουμε στην εκπομπή σας σήμερα, ναι, να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο συμφωνώ, και τα πόσα ενέργεια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, βεβαίως, συνεχίζω βεβαίως, λοιπόν, τι είπα, κύριε Πρόεδρε. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα κεκτημένο από τη συζήτηση. Ναι. Αύριο θα το προσθέσω στο υποψήφιση νομοσχέδιο. Πολύ καλά θα κάνετε. Ότι το πόθεν έσχεσαι των δημοσιογράφων, όπως και των δικαστικών λειτουργών, μακάρι, και όλων όσων επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα το δημόσιο βίο, θα αναρτάτε στο διαδίκτυο. Είναι... Όταν τους δίνει βήμα εδώ... η κρατική τηλεόραση με το χρήμα του ελληνικού λαού. Τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Τους δίνει χρήμα η κρατική τηλεόραση. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Έχουν την υποχρέωση, ναι, τι πράγμα, να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή του στην Ωραία, εκεί. Εδώ λοιπόν θα πω στον ελληνικό λαό, είναι ο νόμος 3904 23 Δεκεμβρίου του 2010, ναι, που αμνηστεύεται, αφαιρείται κάθε ποινική δίωξη από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν καταχραστεί λεφτά από ελληνικές τράπεζες όπως η πρώτη. Σε μένα απευθύνεστε. Σε εσάς απευθύνομαι, δεν έχετε υπογράψει. Μπορεί να έχω υπογράψει ως υπουργός. Μάλιστα. Έχετε κάνει νόμο, κύριε Βενιζέλο, προχθές. Κάνατε Βενιζέλο, κύριε Βενιζέλο. Κάνατε νόμο που σας αμνηστεύει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 1997 μέχρι σήμερα για ό,τι έχετε κάνει σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες. Το κάνατε ή όχι? Κύριε Παξεβάνη, είστε ελλιπώς ενημερωμένος. Η ρύθμιση αυτή αφορά, ναι, τον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου, μάλιστα, για λόγους συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Αφήστε πώς το ονομάζουμε. Δώσατε στην πρώτον 120 εκατομμύρια παρά τις αντιρρήσεις του λογιστηρίου του κράτους. Μα ακούτε τι σας λέω. Αυτό το βαφτίσατε συστημική ευστάθεια. Δεν έχω διάθεση να διακόψω τον κύριο Πάγκαλο, αλλά επειδή έχετε μία ροπή επιθετική, βλέπω. Καταρχήν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος και το δικαίωμα να έχω πει τίποτα ροπή επιθετική. Δεν αφορά την αλήθεια. Κάτι εν τη ρήμη του λόγου σας. Έχετε μία επιθετική σχεδίαση. Και σχεδίαση. Σχεδίαση. Αυτό με προσβάλλει που λέτε σαν δημοσιογράφο. Αυτό που λέτε με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Σας απαντώ. Σας μιλάω με ντοκουμέντα. Σας μιλάω με έγγραφα που έχετε υπογράψει. Τι είπατε? Σας μιλάω με ντοκουμέντα, με έγγραφα τα οποία έχετε υπογράψει, με νόμο που κάνετε, που αυτοαμνηστεύετε προκαταβολικά και μου λέει ότι έχω συστημική και σχεδιασμένη θετικότητα απέναντί σας. Ακούστε. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο είχε διαθέσει στη συγκεκριμένη τράπεζα 350 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και έπρεπε να τα προστατεύσει. Ναι. Και δεν μπορούσε να την οδηγήσει σε κατάρρευση για να χάσει όλα τα χρήματα.